Να περάσει παρακαλώ η Ζαφύρα για να δούμε το πριν και μετά. Για να δούμε τι κατάφερε να γίνει μέσα από την εκπομπή μας. Καλώς ήρθες, Ζαφύρα μου. Καλησπέρα σε όλους. Έλα, έλα, όμορφη. Η Liz Taylor της Ελλάδας. Τι ωραίο κορίτσι. Έλα, καλά. Καλώς ήρθες. Ζαφύρα μου, ήρθες στην εκπομπή αυτή. Και βλέπω δεν είσαι και βαριά βαμμένη καθόλου. Ελαχίστως βλέπω έχεις... βάλει make-up. Ανιτάκι μου, δεν βαμμένο, γιατί ξέρεις, έχασα παιδάκι μου και δεν μου πάει. Ναι, το καταλαβαίνω. Είχες έρθει στην εκπομπή μας λοιπόν, ζητώντας διακαώς μία στήριξη σε αισθητικό επίπεδο, γιατί ήσουν χάλια ψυχολογικά. Πάρα πολύ. Να το θυμηθούμε λίγο τι είχε γίνει, για να δούμε. Ναι. Να βρεις. Ένα σύντροφο. Ένα σύντροφο, ναι. Μέχρι 70 ετών. Ναι. Τι ηλικία έχεις εσύ, Ζαφύρα, είναι τη λέει στην ηλικία σου. Πόσο θέλουμε. Εγώ δεν το έχω, δεν καταλαβαίνω. 66. 66, ναι. Πάρα πολύ ωραία. 66 χρόνων είμαι. Θέλεις έναν μέχρι 70, ναι. Μέχρι 70, πάντα κομψός, με καστιούμι, με γραβάτα, ως σαν Χρυσοχοίδης. Σαν το Μιχάλη. Κομψός. Μιλάει ωραία. Σ' αρέσει. Πίτσης. Ο υπουργός μας. Πολύ... Δεν ξέρω γιατί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Θες να αλλάξεις λίγο τη ζωή σου, ρε Ζεφύρα μου. Θες να γουστάρεις λίγο, να γίνει κάτι, να χαρείς. Εγώ κλεισμένη στο σπίτι. Λοιπόν, μπότοξ θέλεις, φίλη μου. Λοιπόν, σούπο αν γίνεται, τώρα. Αν... Τι αν δεν γίνεται, για σένα γίνεται. Ο Γιώργος Κούρας, παρακαλώ, ο γνωστός. Πάμε λίγο εδώ να έρθουμε. Πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν τι μας ζήτησε η Ζεφύρα πριν κάτι μήνες. Μια. Πολύ ενδιαφέρουσα και γλυκιά προσωπικότητα. Η Ζαφύρα μας μίλησε και για λεπτομέρειες της ζωής της που ήταν και ιδιαιτέρως ευαίσθητες. Σήμερα λοιπόν έρχεται εδώ κοντά μας να μας πει ότι είναι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Με βοήθεια δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, Ανιτάκη μου. Είμαι τώρα άλλος άνθρωπος. Ωραία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Σκούρα, ο οποίος κάθε φορά που ζητάμε να αναλάβει μια περίπτωση ανθρώπου που έρχεται κοντά μας και θέλει να αναβαθμίσει την εικόνα του, το κάνει με πολύ χαρά, με πολύ κέφι και χωρίς σε καμία περίπτωση αυτό να το κάνει για χρήματα ή για την προσωπική του τέλος πάντων προβολή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο τον Σκούρα. Να ρωτήσω πολύ κάτι τώρα. Εσένα σε βοήθησε ψυχολογικά αυτό? Πάρα πολύ. Τώρα μπορώ να βλέπω καθρέφτη, ναι. Βγαίνω έξω, κάνω, ναι, βόλτα. Έκανες βλεφαροπλαστική? Ναι. Έκανες, μου είπε, ναι, ο κύριος, ναι, Κούρας μου είπε πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε πλαστική. Σε προσέξανε εκεί, σε φροντίσανε. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Μα είσαι και γλυκό κορίτσι πολύ. Και είσαι και πολύ γλυκιά και ξέρεις, προκαλείς τη συμπάθεια των ανθρώπων. Ωραία, Ζαφύρα μου. Θέλεις κάτι άλλο να πεις τώρα? Α, θέλω να πω λιγάκι πρόβλημα, αφού εγώ τρώω από... Σε συσίτιο. Ναι. Να πούμε κάτι... ότι οικονομικά η Ζαφύρα δεν είναι στα καλύτερά της. Είναι, ναι, άσχημα στην οικονομική αυτή. Οικονομική. Πολύ μεγάλη πρόβλημα, ναι. Και κάποιοι είπαν να μου κόψουνε. Μάλιστα. Δόξα τω Θεώ, δεν κόψανε. Με δώσανε τρόφιμα προχτές. Ευχαριστώ πάρα, μάλιστα, πολύ. Εγώ ευχαριστώ θέλω να σου πάρα πω... πολύ για σένα. Μόνο εσύ μου έρθει. Να σε καλά, Ζαφύρα μου. Και να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο τον Σκούρα. Ευχαριστούμε εσένα που ήρθες εδώ κοντά μας και σε ευχόμαστε όλα καλύτερα να είναι στη ζωή σου από εδώ και πέρα. Να σε καλά, Ζαφύρα μου.